και η νέα πρόταση για την ΚΑΠ 2021-2027 αποτελεί τη συνέχεια των προηγούμενων που οδήγησε χιλιάδες φτωχούς αγρότες στην καταστροφή και στο περιθώριο. Κάθε φορά αναθεωρείται η κοινή αγροτική πολιτική και αυτό συμβαίνει περίπου κάθε 7 χρόνια, λαμβάνει νέα μέτρα πιο ενισχυτικά για το στρατηγικό στόχο της. Δηλαδή, εξυπηρετεί την ανάπτυξη και κερδοφορία των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων για να συγκεντρωθούν γη, παραγωγή, εμπορία αγροτικών προϊόντων και όλα αυτά μέσα από την καταστροφή, τη συρρήκνωση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. Απόδειξη για όλα αυτά είναι ότι στην Ελλάδα την περίοδο του 2005-2016 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν από 833.590 το 2005 σε 684.950 το 2016. Η μείωση αυτή προήλθε εξ ολοκλήρου από την κατηγορία των εκμεταλλεύσεων με έκταση μικρότερη των 100 στρεμμάτων, που για τα περισσότερα είδη των καλλιεργειών συνιστούν μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Περίπου 140.000 νοικοκυριά βιοπαλαιστών ατομικών αγροτοπαραγωγών πετάχτηκαν από την παραγωγική διαδικασία αυτή την περίοδο 2005-2016. Απ' την άλλη μεριά, την ίδια περίοδος καταγράφεται μια συνεχή τάση συγκέντρωσης της γης και εκμετάλλευσης σε έκταση μεγαλύτερη των 200 στρεμμάτων, οι οποίες από το 36,9% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης που κατήχαν το 2005, το 2016 έφτασαν να κατέχουν το 56,5%. Έτσι, ενώ σημειώνεται μια συνολική μείωση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα κατά 18%, η οποία προέρχεται από την μείωση της αυτοαπασχόλησης και των συμβοηθούντων μελών, την ίδια στιγμή αυξήθηκε κατά 31% ο αριθμός των μισθωτών του αγροτικού τομέα και από 36.900 το 2005 έφτασαν τους 48.500 το 2016. Όλες μέχρι σήμερα οι αναθεωρήσεις της ΚΑΠ είχαν στην προμετωπίδα τους τη διαμόρφωση επιχειρηματικού τύπου αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επέφεραν τις απαραίτητες προσαρμογές με βάση τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων. Στην παρούσα φάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο γεωργικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει προβλήματα χαμηλής κερδοφορίας και εντοπίζει ως βασικότερη αιτία την κατακαιρματισμένη διάρθρωση της αγροτικής παραγωγής που αποτυπώνεται στο μικρό μέσο μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης και στο σχετικά υψηλότερο κόστος παραγωγής. Είναι χαρακτηριστική η διαφορά σε σχέση με το βασικότερο ανταγωνιστή που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το μέσο μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 160 στρέμματα, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνά τα 1.800 στρέμματα. Ασφαλώς το μέσο μέγεθος αντανακλά και μια πολύ ασύμμετρη αντιμετώπιση από κράτος μέλος σε κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Δανία και άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε αυτές τις χώρες καλύπτουν το ποσοστό 50% του συνολικού και ξεπερνούν τα 200 στρέμματα. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλα κράτη-μέλη όπως είναι η Ιταλία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία δεν αγγίζει ούτε το 20%. Το ανέφερε με έναν τρόπο ο κ. Κασίμης. Επίσης, το μέσο μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης ανά εκμετάλλευση δεν αποτελεί το μοναδικό δείκτη της συγκεντρώσης της παραγωγής, καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο και άλλες παράμετροι. Παραδείγματος χάρη, όπως είναι τα προστιθέμενα κεφάλαια, το είδος και η εντατικοποίηση της καλλιέργειας, κρατικές παρεμβάσεις, καθετοποίηση της παραγωγής κλπ. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι σε έναν βαθμό το χάσμα που προκύπτει από την μειονεκτική διάρθρωση στην αγροτική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερκαλύπτεται με τον προσανατολισμό και τη λειτουργία της ΚΑΠ, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία της για τα μονοπόλια. Κάθε ισχυρό καπιταλιστικό κράτος ή ένωση υιοθετεί συγκεκριμένα πρότυπα παραγωγής για να προστατέψει τα δικά της μονοπόλια, προκρίνοντας κάθε φορά κλάδος που εκτιμάται ότι χρήζουν παρέμβασης. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ μετά το 2020 αναμένεται να ενισχύσει τις πλευρές του σημερινού πρώτου πυλώνα που υπηρετούν καλύτερα τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό εργαλείο είναι οι οργανώσεις παραγωγών που προσφέρουν δυνατότητες συγκέντρωσης παραγωγής για λογαριασμό των μεταποιητικών και εμπορικών μονοπωλίων και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας μέσω της ενσωμάτωσης κοινών
καλλιεργητικών μεθόδων, καθητοποίηση της παραγωγής, καλύτερης πρόσδεσης στο άρμα των επιχειρηματικών ομίλων, της μεταποίησης και της εμπορίας. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στον έλεγχο και στην εκτόπιση της μικρής παραγωγής από τη μεγάλη, χωρίς όμως την άμεση απαλωτρίωση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων. Παράλληλα, προωθείται η επέκταση της συμβασιοποίησης, της υπογραφής δηλαδή γραπτών συμβάσεων μεταξύ παραγωγών πρωτογενών προϊόντων και μεταποιητών, η οποία πραγματοποιείται συνήθως με την παρέμβαση των τραπεζών. Ήδη στην Ελλάδα επεκτείνονται συνεχώς τέτοια προγράμματα συμβουλιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας, κυρίως από την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και από τους υπόλοιπους τραπεζικούς ομίλους. Το ΔΕΛΕΑΡ για τους αγροκτηνοτρόφους είναι εγγυημένη διοχέτευση της παραγωγής σε μια ορισμένη τιμή. Ουσιαστικά οι συμβάσεις αυτές καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την καπιταλιστική κερδοφορία και επιταχύνουν τη συγκέντρωση μέσω συλλογικών σχημάτων κάτω από την ομπρέλα των τραπεζών. Ένα άλλο σχήμα ενίσχυσης του ελέγχου της παραγωγής από τα μονοπόλια είναι οι διεπαγγελματικές ενώσεις που στείνονται βάσει του κανονισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής 1308 του 2013 και του νόμου 4384 του 2016 περί συνεταιρισμών. Αυτό προωθεί και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επικρούμενη από διάφορους εκπροσώπους των μεγαλοαγροτών και των βιομηχάνων, να πείσει ότι μέσω αυτών μπορούν να λυθούν προβλήματα της απειροσιάσης των χαμηλών τιμών που σε ορισμένους κλάδους, όπως το εγωπρόβειο γάλα, έχει περάσει κάθε ιστορικό προηγούμενο και η κτηνοτροφία, η εκτατική κατά κύριο λόγο, οδηγείται στην κατάρρευση στον αφανισμό. Υπάρχει ωστόσο εμπειρία για το ρόλο που έχουν παίξει διαχρονικά τέτοιου είδους οργανώσεις σε διάφορους τομείς της παραγωγής, όπως για παράδειγμα χάρη στα καπνά, στο ροδάκινο, και είναι καθαρά μια προτεραιότητα για τα μονοπόλια. Σήμερα εδώ, παρά τις όποιες δραστικές αντιπαραθέσεις, τα κόμματα της Ευρωεποταγής έχουν ευαγγέλιο της αγροτικής πολιτικής στην ΚΑΠ. Η κατάσταση δεν σημαίνει ότι είναι αδιέξοδη. Το ΚΚΕ λέει ότι υπάρχει διέξοδος για όλους τους ανθρώπους του μόχθου, της αγροτικής παραγωγής. Υπάρχει λύση που ειλικρινά συμφέρει τους πολλούς ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία και το ξεκλήρισμα. Υπάρχει δρόμος με το λαό στην εξουσία, με κοινωνικοποιημένες τις καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις, τη γη, τα συγκεντρωμένα μηχανοποιημένα μέσα παραγωγής, τις κρατικές υποδομές, το εμπόριο, με άμεση ενταξή του στον κεντρικό πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό για την οργάνωση της οικονομίας, για την ανάπτυξη σε όφελος του λαού. Για παραγωγή με στόχο την ικανοποίηση πρώτα απ' όλα των μεγάλων λαϊκών αναγκών της διατροφής του λαού, την εξασφάλιση πρώτων υλών για τη βιομηχανία και την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής. Αυτή η αγροτική παραγωγή θα αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας με άλλες χώρες και εδαφικά και κλιματολογικά, τεχνογνωσίας, επιστήμης, βιομηχανικής παραγωγής, επεξεργασίας πρώτων υλών, προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείριση των φυσικών πόρων. Σε αυτή θα έχουν θέση οι νέοι αγρότες, με τεχνική και επιστημονική ειδίκευση, με πραγματικά καλές και σύγχρονες συνθήκες εργασίας και ζωής, χωρίς τα χρέη και τον καθημερινό κίνδυνο της καταστροφής που έχουν σήμερα η ατομική παραγωγή. Σε αυτή την κοινωνία θέση έχουν οι μικρομεσαίοι αγρότες μέσω του αγροτικού παραγωγικού συνεταιρισμού, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα χρήσης της γης ως παραγωγικού μέσου, ενώ θα μειώνει το κόστος παραγωγής με την κοινή καλλιεργητική φροντίδα, με τη συλλογή των προϊόντων, αξιοποιώντας όλες τις κρατικές υποδομές. Είναι λύση η οποία απαλλάσσει τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για πάντα από τις τράπεζες, από τους βιομήχανους, τους μεγαλέμπορους και τους φόρους. Σε αυτή την κατεύθυνση καλεί φτωχούς και μεσαίους αγρότες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να αγωνιστούν. Επίσης, από αυτό το βήμα τους καλούμε την ερχόμενη Κυριακή να τιμήσουν τους κολλήγους του Θεσσαλικού κάμπου στο Κιλελέρ, όπου πρέπει εκεί να δοθεί μια απάντηση στον αυταρχισμό, στην ποινικοποίηση των αγώνων από τη φτωχομεσαία αγροτιά.